Τα τουρκικής κατασκευής UAV Bayraktar τα Φ2 που είχε προλάβει να παραλάβει η Ουκρανία και κτυπούσαν αμάχους σε Λουγκάνσκ και Ντονέτσκ, καταστράφηκαν σχεδόν όλα στην αεροπορική βάση του Νικολάγεφ στην Ουκρανία, μετά από πλήγματα που δέχθηκε από ρωσικούς πυράβλους Ισκαντέρ Ε. Περίπου 18 UAV Bayraktar τα Φ2 καταστράφηκαν από τα 24 που είχαν παραγγελθεί μαζί με τη βάση συντήρησής τους. Έδειξαν και το μόνο δρόμο για αποτελεσματική εξουδετερώση των UAV Bayraktar τα Φ2 αλλά και όλων των UAV στο έδαφος με προληπτική επίθεση. Δεν είναι τυχαίο ότι η βάση κτυπήθηκε και εξαερώθηκε νωρίς το πρωί με το πρώτο κύμα ρωσικών βομβαρδισμών. Όπως αναφέρουν πηγές του ρωσικού στρατού, έχουν κτυπηθεί όλες οι βάσεις στην ουκρανική περίμετρο και έχουν εξοντωθεί πολλές νεοναζιστικές ομάδες που επιχείρησαν να αντισταθούν. Η Οδυσσός βάλεται από την πλευρά της Υπερδνηστερίας με βόλες πυροβολικού και ρουκετοβόλων και αυτό έχει ευνηδιάσει τους Ουκρανούς στρατηγούς. Για την ώρα δεν υπάρχει καμία απόβαση, αλλά έχουν ισοπεδωθεί όλες οι αποθήκες πυρομαχικών και τα κέντρα ελέγχου της ναυσιπλοείας στη Δυτική Μαύρη Θάλασσα.